πώς αλλάζουν οι καιροί, το τι μπορεί να φέρει ο χρόνος. Την πρώτη μέρα στην παραλία αυτή, με το που βρήκαμε μια καρύδα, πανηγυρίζαμε. Και τώρα πια, μετά από 2,5 μήνες, δυσκολευόμαστε λίγο. Έχουμε πάθει αντικαριδαϊσμό και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τρώμε καρύδα. Σήμερα δηλαδή με το φαγητό, μία με τη συζήτηση, μία με τα πλάνα, εντάξει, το έχουμε λιγάκι, το θέμα έχει ανοίξει η όρεξη. Πρωτού πάμε να δούμε τώρα τι προέκυψε χθες μετά από μία σπόντα που έριξε ο Γιώργος ο Αγγελόπουλος για τον Κοκκινάκη. Για ποιο λόγο χαιρέτησε τον Τανό με χειραψία? Είναι δυνατόν. Είναι ερώτηση του κοινού μας. Δεν θα ήταν αντιπροσωπεία αυτό το πράγμα από τη στιγμή που δεν τα έχουμε βρει με τον Γιώργο? Γιατί εκείνη τη μέρα πρόλαβα να κάνω συζήτηση μόνο με τον Χρανιώτη. Και με τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο ακόμα είχα πράγματα, όχι ανοιχτά αν θέλεις, εντός εισαγωγικών ανοιχτά, μόνο και μόνο γιατί δεν το είχαμε λύσει. Δεν είχα καταλάβει την πλευρά του Γιώργου που πολλές φορές έλεγε «Δεν το έκανα έτσι, θα το έκανα και για όλους και δεν είμαι αυτό και είμαι αλλιώς». Και τέλος, αυτό το πράγμα το οποίο ήθελε να παρουσιάσει από τη μία και από την άλλη μου έδειχνε κάτι άλλο, δεν με είχε 100% πείσει ότι υπάρχει ειλικρίνεια. Mm-hmm. Επομένως, από τη στιγμή που δεν είχαμε κάνει οι δυο μας μια κουβέντα για να τα λύσουμε, δεν μπορούσα να τον αγκαλιάσω. Αυτό για μένα είναι αντιπροσωπεία. Για μένα δεν είναι αντιπροσωπεία αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Και για μένα, ξέρεις πότε σας λέω δημόσια θα του κάνω αγκαλιά και δημόσια που του χρωστάω? Όταν βγει έξω και πει την αλήθεια μόνος του. Απλά ξέρεις τι μετά. Πει την αλήθεια μόνος του. Επειδή βγήκε σε κάποιες εκπομπές και εκεί φάνηκε να είσαι λιγάκι πιο ελαστική και πιο φιλική προς τον Αγγελόπουλο. Υπήρξαν εκείνοι που είπαν ότι πας να το κάνεις κολοτούμπε επειδή είδες ότι έχει υπάρξει ένα μένος, ένα κύμα. Πρόσεξε να δεις. Έχω φύγει από το παιχνίδι. Τους αγαπάω όλους. Έζησα μαζί τους αυτή την εμπειρία. Οι πράξεις κάποιον, σαν συμπεριφορά, δεν μου άρεσαν. Μα και δεν εξακολουθώ και το λέω. Και πάλι μίλησε για τον Αγγελόπουλο και είπε. Τρόπο. Επειδή η Σόφη όταν βγήκε από το παιχνίδι, δεν έκανε αντιμέτωπη με μία. Και σήμερα όμως πάλι μίλησε για τον Αγγελόπουλο. Δηλαδή, αν φοβότανε τα μπινελίκια, εγώ δεν νομίζω ότι και αυτοί μας βλέπουν πρέπει να βρίσουν σήμερα τη Σόφη, γιατί βγήκε και μια αλήθεια. Ότι υπάρχει ρεύμα, και εγώ είμαι φαν του Αγγελόπουλου και τον ξέρω πάρα πολύ, αλλά όταν βγαίνει ένας άνθρωπος και έχει τα κότσια και λέει την αλήθεια, εγώ μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, εσύ γιατί τσαντίστηκε με τον Αγγελόπουλο μετά? Αποφασίσατε σαν ομάδα ότι θα ξανακλέψουν φαγητό και εκείνος το έκανε κρυφά για την πάρτι του? Αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Μετά υπήρχε μία τελευταία φορά που θα το πω και αυτό γιατί αποφάσισα να τα πω όλα και ας κατηγορηθώ, δεν με πειράζει καθόλου. Εκείνη τη βδομάδα που ήμουν εγώ υποψήφια, κοιμόμαστε, λέμε ότι θα κοιμηθούμε. Κάποιος είχε καταλάβει ότι όταν κοιμόμαστε, τρία άτομα φεύγουν από την παραλία, αφού έχουμε πει καληνύχτα. Και πάνε και τρώνε. Δεν ξέρω τι κάνουν. Ας με τελειώσω. Ναι. Δεν πάνε και τρώνε. Καλό. Δεν είπα ότι πάνε και τρώνε. Ναι. Πάνε έξω. Εν πάση περιπτώσει, και λέω εγώ εκείνη την ημέρα στα κορίτσια: θέλετε να κάνουμε, εφόσον και δεν έχουμε τι να κάνουμε, μόνο κοιμόμαστε, έχουμε μια διασκέδαση σήμερα. Θέλετε να περιμένουμε να δούμε αν θα σηκωθούν και μετά από λίγη ώρα να πάμε να ακολουθήσουμε και να βρούμε? Και λέμε όλοι καληνύχτα. Εμείς προσπαθούμε να μείνουμε ξύπνες και κοπανιόμασταν για να μην κοιμηθεί καμιά. Βασικά δεν κοιμήθηκε κανένας γιατί όλοι το είχαμε πει. Και κάποια στιγμή που φεύγουν, μετά από λίγο μας λένε τα παιδιά, δηλαδή θα το κάνετε? Λέω ναι, θα το κάνει, ναι. Και τέλος πάντων τις παίρνω αγκαζέ γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έχει φως. Οπότε μπορεί να πατήσεις κακά μπροστά σου, μπορεί να πατήσεις δεν ξέρω τι. Και όπως προχωράμε αγκαζάτες, συναντήσαμε. Γκομενές. Θα σοκαριστούμε. Όχι, δεν σοκαριστείτε, αλλά συναντήσαμε κάτι που φωτίζει. Ναι. Ναι. Εντάξει, τι φωτίζει? Ότι... Αναπτήρας. Αναπτήρας. Τι κάνουν τον αναπτήρα? Εντάξει. Κάνουμε ευχές. Μάλιστα, καταλάβαμε όλοι. Και απλά δεν είναι ωραίο μωρέ από ένα σημείο και μετά, γιατί χάνεις την εμπιστοσύνη σου. Απορία μετά. Επίσης, πού πήγαν οι